Στην Θεσσαλονίκη, με συγχωρείτε, μας βλέπετε μέσω Euro Channel, οπότε καλησπέρα και στην πρωτεύουσα. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε και απόψε τα μηνύματα, τα τηλέφωνα, τα mail και τα tweets σας. Έχουμε πει ότι χωρίς εσάς και χωρίς την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία μας δεν βγαίνει η εκπομπή. Με δεδομένο ότι παρακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra Channel με τον Γιώργο Μελιγκόνη, απόψε δεν θα σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, παρότι είναι σαφές πως πολλοί κόσμος ασχολείται με τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που έχουν προκαλέσει οι 111 διορισμοί των διοικητών στα νοσοκομεία, που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό όχι την σχετική προϋπηρεσία, αλλά τη σχέση τους με την γαλάζια παράταξη. Πολιτευτές που δεν εξελέγησαν, σύζυγοι δημοσιογράφων, υπερήλικες και απόστρατοι βολεύτηκαν και τοποθετήθηκαν όχι στο πλαίσιο του επιτελικού, αλλά του κομματικού κράτους. Παράλληλα, οι νεότεροι άνθρωποι, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικρίνουν τη μη αλλαγή του άρθρου 5 του Συντάγματος, ώστε να θεσμοθετηθεί η απαγόρευση όλων των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων φύλου, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Απόψε όμως θα συζητήσουμε αυτά και άλλα πολλά με έναν άνθρωπο που μιλά σπάνια και συχνά με βρετανικές εκφράσεις και αποφθέγματα. Ο λόγος για τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και νυν τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευκλήτη Τσακαλώτο. Κύριε Τσακαλώτο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε στο Κόντρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Θα με βοηθήσουν να σας ανακρίνω τρεις εκλεκτοί συνάδελφοι. Σταθερά στο πλευρό μου ο Σπύρος Ουρμελίδης, σύμβουλος έκδοσης Κυριακάτικης Κόντρα Νιούς. Σπύρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Θα πάω με την εμπειρία, οπότε μετά θα πάω στον κύριο Νίκο Ελευθερόγλου, τον καλό συνάδελφο και διευθυντή της εφημερίδας Παρασκήνιο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, Νίκο. Και τον πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Φίβο Κλαβδιανό. Φίβο, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Λοιπόν, να πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ θα πρότεινα η κουβέντα μας να κινηθεί σε τρεις άξονες και να ξεκινήσουμε από την οικονομία, να μετακινηθούμε στην πολιτική και βέβαια μια κουβέντα με εσάς δεν θα μπορούσε να λείπει και η εσωκομματική κουζίνα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή την περίοδο. Οπότε να ξεκινήσουμε μετά τις οικονομίας. Υπουργέ, ψέγεται πολύ έντονα την κυβέρνηση για τον προϋπολογισμό και το μείγμα πολιτικής που έχει ακολουθήσει. Να ανοίξω εγώ αυτή την κουβέντα και να μου πείτε γιατί το κάνετε αυτό. Δεν είναι ευχάριστο που επιτέλους εκτός μνημονίων μπορεί κάποιος να κάνει αυτά που πιστεύει? Ευχάριστο είναι. Είναι ο δεύτερος προϋπολογισμός που έχει αυτή τη δυνατότητα εκτός μνημονίου. Αλλά βλέπουμε μεγάλες διαφορές στον πρώτο προϋπολογισμό, το δικό μας που ήταν εντός μνημονίου, και το δεύτερο προϋπολογισμό. Ιδιαίτερα δε, αν κάποιος αναλογιστεί, τι έλεγε η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, πριν κερδίσει τις εκλογές. Mm-hmm. Δηλαδή είχε σηκώσει σημαία ότι εμείς είχαμε καταστρέψει τα μεσαία στρώματα, mm-hmm, και θα έρθει η Νέα Δημοκρατία να διορθώσει αυτά τα πράγματα. Όταν στο φόρο εισοδήματος, να πάρω ένα παράδειγμα, που αφορά τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, το φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται και είναι στο προϋπολογισμό για μια οικογένεια 18.000 το χρόνο, που δεν τη λες και πλούσια, θα κερδίσει 56 ευρώ το χρόνο, το χρόνο 56 ευρώ, δεν νομίζω είναι κάτι που θα πούνε τα μεσαία στρώματα που μας ακούνε, ουφ, επιτέλους βλέπουμε κι εμείς μια άσπρη μέρα. Αποφάσεις από το 1,2 δις που έχει διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, το μισό να το δώσει σε επιχειρήσεις και στο φόρο πάνω στα κέρδη. Mm-hmm. Έχει κάνει ένα καλό, για να είμαστε δίκοι, τόσες φοροελαφρύνσεις λένε ότι έκαναν. Να το πούμε, το ένα καλό που έχει κάνει. Είχαν πει για 29 αδικούς φόρους, mm-hmm, που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας από αυτούς δεν έχει φύγει. Ό,τι ήταν είναι. Το ένα καλό που κάνανε έχει σχέση με το αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, αλλά εκεί βάζουμε μια μεγάλη υποσημείωση αν αυτό θα αντισταθμιστεί με το ασφαλιστικό που έρχεται, που πολύ φοβόμαστε ότι στα μεσαία, δηλαδή στους ανθρώπους, στους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν είναι πλούσιοι, θα τους χτυπήσει και κάτι κερδίζουν και κάτι θα χάνουν. Στο συνολικό πακέτο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μεγάλη ανακούφιση για τα μεσαία και τα λαϊκά στρώματα. Mm-hmm. Και η διανομή έχει σημασία. Να συγκρίνουμε και να τελειώσουμε αυτό για να μην πάρω όλο το χρόνο γι' αυτό. Αν δείτε τον προϋπολογισμό που παρουσιάσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως όλες οι χώρες είναι αναγκασμένες να το παρουσιάσουν, και δείτε πόσο κερδίζει από όλο το πακέτο
και από τις φοροελαφρύνσεις και από τα επιδόματα, όλο το πακέτο, mm-hmm. θα δείτε ότι οι πιο φτωχοί 10% του πληθυσμού κερδίζουν περίπου 70 ευρώ και οι πιο πλούσιοι 350 ευρώ. Αναλογικά δεν πάνε αυτά. Αναλογικά πάνε αν έχεις μια μεροληψία υπέρ των πλουσίων. Προφανώς έτσι πάνε. Στο δικό μας προπολογισμό, το πιο πολύ το κέρδιζε το πιο φτωχό 10%, λίγο λιγότερο το δεύτερο 10%, λίγο λιγότερο το τρίτο 10%, μέχρι να φτάσουμε στους πιο πλούσιους που παίρνανε το λιγότερο. Αυτό είναι μια επιλογή. Είπατε στην αρχή, δεν είναι ωραίο που εκτός μνημονίου έχουμε τη διακριτική, έχουν οι κυβερνήσεις τη διακριτική ευκαιρία να μπορούν να αποφασίσουν. Η διακριτική μας ευκαιρία μας ήταν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν περισσότερη ανάγκη ή η διακριτική ευκαιρία της Νέας Δημοκρατίας εκδηλώνεται να βοηθήσουν τους δικούς. Ακόμα και το ένφια, τον ένφια που το μειώσαν παραπάνω από εμάς, όλο το παραπάνω πάει στους πιο πλούσιους. Δηλαδή κρατήσανε αυτό που κάναμε εμείς, που είχε μια μεγάλη ελάφρυνση για τα χαμηλότερα. Στα χαμηλότερα. Αυτά τα χαμηλότερα, ό,τι είχαμε με εμάς, έχουν και τώρα. Και τώρα από τα 200 εκατομμύρια, τα 100 εκατομμύρια πάνε σε περιουσίες πάντα πάνω από 500 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν και οι... Κύριε Υπουργέ... Μόνο από αυτό, αν θα συμφωνήσετε ότι τα 500.000 περιουσία δεν είναι μεσαία στρώματα στην Ελλάδα. Σίγουρα. Μόνο αυτό ήθελα να, από αυτό ήθελα να τελειώσω. Αλίμονο. Αλλά μια άλλη οπτική του ίδιου θέματος, της ίδιας προβληματικής, λέει ότι ρίξατε τα βάρη τελικώς σε αυτούς που παράγουν. Πέρα από το πλούσιος και φτωχός, αυτό είναι η άλλη οπτική, ότι ρίξατε βάρη στις παραγωγικές τάξεις, με αποτέλεσμα σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, που δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ήταν και σε χρεοκοπία και σε πτωχευτική διαδικασία, στα μνημόνια όπως λέμε, ότι ρίξατε βάρη στους παραγωγικές τάξεις. Ωραία. Θα θέσω κάτι σε αυτό που λέει ο κ. Σουμελίδης. Και ας πούμε, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι με τη μείωση της φορολογίας των κερδών θα υπάρξει μια αναπτυξιακή δυναμική, γιατί θα επανεπενδυθούν αυτά τα λεφτά. Ας πούμε ότι αποφασίζουμε ότι από το 1,2 δις τα 600 πρέπει να πάνε για τις παραγωγικές δυνάμεις, για αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν. Γιατί είναι όλα αυτά τα 600 εκατομμύρια να πάνε στο φόρο επί των κερδών? Εμείς θα θέλαμε μια πιο σύνθετη απάντηση. Για παράδειγμα, η δική μας η πρόταση ήταν να αλλάξουμε τις αποσβέσεις που έχουν επιχειρήσεις. Που τι σημαίνει αυτό? Για να πάρεις τα χρήματα πρέπει να κάνεις πρώτα την επένδυση. Τώρα δίνω τα χρήματα στις επιχειρήσεις και κάνω το σταυρό μου, θα κάνουν επένδυση. Δεν είναι το ίδιο. Ενώ με τις αποσβέσεις θα μπορούσες να τους αναγκάσεις να κάνουν επενδύσεις για να κερδίσουν. Ή θα μπορούσαν ένα κομμάτι, και αυτό μου το λέγανε οι παραγωγικές δυνάμεις κάθε φορά που πήγαιναμε στη Θεσσαλονίκη με τον Αλέξη το Τσίπρα, με τον Πρωθυπουργό, και τώρα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγανε ότι οι παραγωγικοί φορείς έχουμε πρόβλημα με τα μεσαία στελέχη των εταιριών. Δεν είναι εύκολο να τους δώσουμε αρκετούς μισθούς να μην φύγουν στο εξωτερικό. Θα μπορούσες εκεί να μειώσεις την εισφορά αλληλεγγύης. Άρα και σε αυτό έχεις επιλογές. Αποφασίζεις να βοηθήσεις παραγωγικές δυνάμεις. Να αποφασίσεις. Και σωστό είναι να το κάνεις αυτό. Ποιο είναι το πιο κατάλληλο μέτρο για να μπορείς να τις βοηθήσεις? Νομίζω ότι όλο το κομμάτι να μειώσεις το φόρο στα κέρδη από 28 στα 24 δεν είναι το πιο κατάλληλο. Πρώτον, γιατί δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις αρκετά κέρδη για αυτό να κάνει τη διαφορά. Και δεύτερον, ότι υπάρχουν άλλες πολιτικές που θα ήταν πιο δυναμικές. Γιατί η τέχνη της πολιτικής είναι με διαλέξεις, με διαφορετικές επιλογές. Εντάξει, επιλέγουν διαφορετικό μείγμα, κύριε Ελευθερόγλου, παρακαλώ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τόσο καιρό, το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία τρώει από τα έτοιμα ως κυβέρνηση. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, κύριε Τσακαλώτη, εσάς, εάν μετανιώσατε που πήρατε τόσο αργά τα μέτρα στο Ζάπιο και δώσατε την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία αυτές τις ελαφρύνσεις που κάνει, θα συμφωνήσω μαζί ότι είναι μικρές και λίγες, αλλά είναι το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο που δεν περιέχει νέους φόρους. Και σε αυτό νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Όταν λέμε εμείς ότι η Νέα Δημοκρατία τρώει από τα έτοιμα, εννοούμε ότι κάνουν πολλά καλά και νέα πράγματα. Απλώς τα πράγματα που είναι νέα δεν είναι καλά.
και τα καλά δεν είναι νέα. Ήταν πράγματα που αυτό ήθελα απλώς να εξηγήσω σε αυτούς που μας ακούνε τι σημαίνει αυτή η φράση. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και πιο πριν, αλλά δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα είχε μεγάλη διαφορά για τον κόσμο. Χάσαμε για άλλους λόγους που, άμα θέλετε, μπορεί να είναι και μέρος της συζήτησης πολιτικής συζήτησης. Εσύ πρέπει ως κυβέρνηση να είσαι πιστός στις αξίες σου και στον κόσμο που θέλεις να απευθυνθείς. Εμείς είχαμε μια στρατηγική που ήταν πιο σύνθετη από αυτή που έχει η Νέα Δημοκρατία, που κέρδισε τις εκλογές με τρία βασικά συνθήματα: μείωση φόρων, επενδύσεις και η ασφάλεια. Η μείωση του φόρου δεν φαίνεται να είναι σημαντική τώρα, αλλά το βασικό που δεν πείσαμε εμείς στον κόσμο είναι ότι μια σύγχρονη οικονομία χρειάζεται και μειώσεις φόρους, να δούμε σε ποιους και με ποιο τρόπο, αλλά χρειάζεται και ένα κοινωνικό κράτος. Δηλαδή η Ελλάδα, και νομίζω πολλοί κόσμος που μας ακούει το ξέρει, λόγω του σχολείου που πηγαίνουν τα παιδιά τους, στα νοσοκομεία που πηγαίνουν οι οικογένειές τους, ότι έχει ένα μεγάλο έλλειμμα στο κοινωνικό κράτος. Άρα εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχεις ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Ότι όποιο δημοσιονομικό χώρο και να έχεις, να πηγαίνει σε φοροελαμφρύνσεις, να είναι στοχευμένες οι φοροελαμφρύνσεις, αλλά συγχρόνως να φτιάξεις ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος. Παλιά του Πασόκ το λέγανε αυτό, αν θυμάστε, παλιά το δεκαετία του 80, ο κοινωνικός μισθός. Δηλαδή έχει και ο κοινωνικός μισθός μεγάλη σημασία σε αυτή τη χώρα. Εμείς, λόγω τη κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων ιδεών που κυριαρχούν για πάρα πολλά χρόνια, αυτό, δεν πείσαμε αρκετά τον κόσμο ότι έχει σημασία και οι φόροι να μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα σύγχρονο σύστημα υγείας και τα άλλα πράγματα. Αυτά στην αυτοκριτική, Υπουργέ. Νομίζω ότι έχετε πολλά να πείτε και στα της αυτοκριτικής. Δεν ξέρω, Φίβος, αλλά μου δώσατε την αφορμή, συγγνώμη Φίβο, μου δώσατε την αφορμή, στον κόσμο κάπως χτυπάει αυτό. Και δεν το λέτε μόνο εσείς, το λέει συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι αξίες μας που έπρεπε να εφαρμόσουμε μια αριστερή πολιτική, πιο αριστερή πολιτική, αλλά μέσα στις συνθήκες μνημονίων. Κάπως στον κόσμο αυτό χτυπάει σαν να είναι πολύ αντιφατικό, έως και υποκριτικό. Όχι. Κύριε, σου λέει, φέρατε μνημόνιο, αυτό φέρατε. Κάποιος θα έλεγε, αυτό έπρεπε να κάνουμε, ήμασταν υποχρεωμένοι λόγω της χώρας. Αυτή ήταν η χώρα που παραλάβαμε. Δεν το πιάνω ακριβώς, γιατί ίσως θα μου το εξηγήσετε μετά. Παρακαλώ. Που σας εξηγήσετε. Δεν πιάνω ίσως την ουσία αυτό που θέλετε να πείτε. Ζητώ συγγνώμη. Όχι, δεν το λέω ειρωνικά. Να συνοηθούμε, θέλω. Δεν το είπα αυτό. Δηλαδή η δική μας σύλληψη ήταν μετά από το συμβασμό του καλοκαιριού του 2015, ήμασταν αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε ένα μνημόνιο. Και είχαμε δύο κατηγορίες πραγμάτων. Είχαμε κάποια πράγματα που συμφωνήσαμε που έπρεπε να εφαρμοστούν για να τελειώνουμε, για να βγούμε από το μνημόνιο. Γιατί σας θυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν βγήκε από το μνημόνιο, δεν έκλεισε την πέμπτη αξιολόγηση, δεν μας άφησε δηλαδή αυτό τον ελεύθερο χώρο με... Είπε ο κύριος Χαρδούβελης, έχουμε κάνει το 52% των υποχρεώσεών μας τότε το Σεπτέμβριο του 2014. Ναι, άρα αυτό εμείς είπαμε γρήγορα να κάνουμε και δυσάρεστα πράγματα που έχουμε συμφωνήσει, αλλά συγχρόνως έχουμε ένα άλλο καλάθι, αν θέλετε, πράγματα που διαπραγματευτήκαμε, που μέσα σε αυτό κάναμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ένας κόσμος που μας ακούει ξέρει τι κάναμε στην κοινωνική πολιτική, ξέρει τι κάναμε για μια πολιτική του παιδιού, και το ότι δεν υπήρχε πολιτική για το παιδί και ήταν και για τα γεύματα και για τα σχολεία, για τα μικρά παιδιά. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα του μνημονίου. Mm-hmm. Το 2009 είχαμε παιδική φτώχεια μεγάλη στην Ελλάδα. Το βρώμικο μυστικό του συστήματος είναι ότι το 1974 ήμασταν σε σχέση με την άλλη Ευρώπη από τις πιο φτωχές και πιο άνισες κοινωνίες, και το ίδιο ίσχυε και το 2009.
Και το 2009, παρόλο την μεγάλη ανάπτυξη, είχαμε μια τρομερή τρομερά ανεβασμένο επίπεδο φτώχειας και παιδικής φτώχειας. Μέσα στο μνημόνιο, εμείς φτιάξαμε με την σημαντικότατη παρέμβαση της κυρία Χτσιόγλου, της κυρία Φωτίου, φτιάξαμε μια πολιτική για το παιδί και μειώθηκε η παιδική φτώχεια. Αυτό για μένα είναι θέμα περηφάνειας, δεν είναι παράδοξος. Είναι ότι μέσα σε αυτό το μνημόνιο είπαμε αυτό είναι, αυτοί είναι οι συσχετισμοί, αυτοί είναι οι αναγκασμοί. Μέσα σε αυτό τι προτεραιότητες έχουμε. Το ατυχές για μας ήταν ότι από τα 4 χρόνια μετά από τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 που το πήγαμε το μνημόνιο στις εκλογές, δεν το έκανε ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου, ούτε ο κύριος Σαμαράς τα δικά τους μνημόνια. Δεν είχαν ποτέ έγκριση από κάποιο λαϊκό σώμα. Εμείς το πήγαμε σε αυτό, αλλά μετά κάναμε τα πάντα και πρέπει να σας πω, όχι μόνο ο Αλέξης, όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η διαπραγματευτική ομάδα τα 4 χρόνια είχε ένα τεράστιο βάρος, γιατί ήξερε ό,τι διαπραγματευόταν, διαπραγματευόταν όχι για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για αυτόν τον κόσμο. Σας είπα για την παιδική φτώχεια, θα μπορούσα να σας είχα πει και για την προστασία της πρώτης κατοικίας, θα σας μπορούσα να σας είχα πει για την πρωτοβάθμια υγεία, το οποίο δεν ήταν εντός του μνημονίου, δεν ήταν υποχρέωση και μάλιστα μας έκανε μεγάλη εντύπωση ότι όταν το βάλαμε το θέμα της πρωτοβάθμιας υγείας, πρωτοβάθμια περίθαλψης να το πούμε καλύτερα, το δεχθήκαν οι θεσμοί. Άρα ότι δεν το κάνανε οι προηγούμενοι, δεν ήταν επειδή ήταν εναντίον η Τρόικα. Πολλά ήταν μπορώ να σας πω. Δεν ήταν η πολιτική τους. Μπορώ να σας πω πολλά κακά για την Τρόικα. Όρεξη να έχετε. Αλλά σε αυτό το θέμα ήταν επιλογή μας να βάλουμε μπρος. Η επιλογή του Ξανθού και του Πολάκη να βάλει μπρος την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Και αυτό το κάναμε εντός του μνημονίου. Για μου τώρα, αν λέτε ότι το 2009 η κατάσταση των Ελλήνων πολιτών ήταν χειρότερη από όταν τα χρόνια του μνημονίου, μου κάνει εντύπωση, αν το πιστεύετε αυτό. Τι είπα, λέει, δεν, αν ότι πιστεύετε το 2009, λέω, το 2009 χειρότερα. Είμαστε χειρότερα ως μέσης, ως πολίτης, η μεσαία τάξη από ό,τι είναι σήμερα. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα το βρώμικο μυστικό. Όχι, δεν είπα καθόλου αυτό. Είπα ότι το βρώμικο μυστικό. Ναι, δεν καταλάβατε. Το βρώμικο μυστικό του συστήματος είναι ότι μετά από τόσα χρόνια ανάπτυξης, το 2009 το επίπεδο της ανισότητας της Ελλάδας και το επίπεδο της φτώχειας στην Ελλάδα, δηλαδή πριν την κρίση, ήταν σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Αυτό ήταν το βρώμικο και μυστικό του συστήματος. Και γι' αυτό όταν ήρθε η κρίση, είχαμε αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Γιατί δεν ήταν ότι ήρθε η κρίση σε μια χώρα που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από το 1974 μέχρι το 2009 είχε θωρακίσει την κοινωνία με ένα κοινωνικό κράτος. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι νομίζω ότι είχε κάνει άλμα την ελληνική κοινωνία, αλλά εντάξει, άποψή σας. Μπορώ να σας το δώσω. Όχι, δεν είναι άποψή μου. Είναι τι είναι τα στοιχεία το 2009 της ανισότητας και της φτώχειας και πόσο ευάλωτος είσαι στον κοινωνικό αποκλεισμό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα φαινόμενα να πηγαίνουν οι άνθρωποι να ψάχνουν στα σκουπίδια να φάνε, δεν τα ζήσαμε το 2004, το 2003, το 1990. Δεν παρακολουθήκαμε το επιχείρημα. Το επιχείρημα ήταν ακριβώς επειδή το 2009 δεν είχαμε θωρακίσει την εποχή των παχιών αγελάδων. Η κρίση όταν ήρθε. Μαζί και προετοίμαστε, λέτε. Ακριβώς. Δημιούργησε αυτά τα φαινόμενα που λέτε. Και σε σχέση με άλλες χώρες, προφανώς θέλει να πει ο Υπουργός, η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλη ανισότητα. Πλούσιοι, φτωχοί. Παρόλο την ανάπτυξη. Παρόλο την ανάπτυξη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εγώ τώρα θα ήθελα να μην πάμε τόσο πολύ στο παρελθόν, αν και υπάρχει μια ερώτηση που για το 1990 θα ήθελα να πάρω, να την κάνουμε λίγο αργότερα, στο τέλος των οικονομικών. Αν ήσασταν τώρα Υπουργός Οικονομικών, ποια θα ήταν η προτεραιότητα στην οικονομική πολιτική, και επειδή έχετε δώσει ένα δείγμα γραφής με το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνατε και στη διαπραγμάτευση για θέματα που είναι ανοιχτά, για τη μείωση του στόχου των πλεονασμάτων, για το πώς, αν γίνεται, οι επιστροφές από τα ΑΜΦΑΣ να χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακούς σκοπούς χωρίς να επιστρέψουν απλά στο χρέος, εάν έχει νόημα να αποπληρωθεί νέο κομμάτι του χρέους του Δούνου του. Μεγάλη ερώτηση.
να το βάλουμε σε δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι τι θα κάναμε εμείς για το 2020. Το είχαμε ανακοινώσει στο Ζάπιο και είχαμε πει ότι θεωρούμε ότι ο μεγάλος δημοσιονομικός στόχος του 3,5% που είναι λιγότερο από αυτό που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά είναι μεγάλο το 3,5%, απαράδεκτα μεγάλος ο στόχος, προφανώς οι εταίροι μας, οι πιστωτές, δεν το κάνουν ως τιμωρία, το κάνουν ως η δική μας συμβολή ότι αυτά τα 3,5% πάνε προς την απομείωση του χρέους. Άρα είπαμε εμείς, φτιάνουμε το ταμείο, φτιάνουμε αυτό το μαξιλάρι όπως το έχει ονομαστεί πια, και λέμε 3,5% θέλετε το 20, το 21, το 22. 3,5% το ΑΕΠ θα πάρετε το 20, το 21 και το 22. Συγκρουστήκατε με τον κύριο Σκυλακάκη σήμερα γι' αυτό. Ναι, ακριβώς. Και είπαμε ότι αυτό μας δίνει εμάς 1% για περισσότερα μέτρα. Δηλαδή, αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση τώρα, θα υπήρχαν αυτό που σας είπα και για τις αποσβέσεις και για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Και διάφορα άλλα πράγματα φορολογικά και για τις δαπάνες. Δεν ξέρουμε αν το είχαν δεχτεί όμως οι εταίροι. Δεν ήταν θέμα. Ήμασταν εκτός μνημονίου. Δεν ήταν θέμα των εταίρων. Επίσης είχαμε πει πώς ήταν η συμφωνία. Πόσο θέλετε. 3,5% δεν θέλετε, παιδάκια. 3,5% θα πάρετε. Δεν είναι θέμα διαπραγμάτευση. Δεν είναι ανάγκη να διαπραγματεύεσαι. Μπορεί να το πει την άποψή σου και μετά να σου πούνε όχι ότι είναι τιμωρία και να δούμε τι θα γινόταν. Αλλά δεν ήταν θέμα διαπραγμάτευσης, ήταν θέμα που εμείς θέσαμε στο τραπέζι ως μια λογική απάντηση στους πολύ μεγάλους στόχους που όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα, όλοι οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι είναι απαράδεκτη. Τότε μπαίνει εύλογα η ερώτηση, η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν το προχώρησε αυτό? Σηκώνω τα χέρια. Σηκώνω τα χέρια. Νομίζω ότι οι πολιτικοί κάποια στιγμή πρέπει να λένε ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί δεν το προχωρήσανε. Για ποιο λόγο. Εμένα μου φαίνεται μια πολύ σοβαρή πολιτική. Απαντάει στα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα που έχει ο κόσμος και έπρεπε να το προχωρήσει. Πάμε όμως στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Τι θα κάναμε εμείς τούτων δοθέντων, πες ότι δεν προχωρούσε αυτή η πολιτική. Υπάρχει διαφορετικούς τρόπους να συγκρίνεις τους προπολογισμούς. Ο ένας τρόπος ήδη το κάναμε στην προηγούμενη συζήτηση. Τι λέει αυτός ο προπολογισμός, τι έλεγε ο προηγούμενος προπολογισμός. Ο άλλος είναι τι στόχους βάζεις. Εμείς βάλαμε στόχους, για παράδειγμα, για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς την ανισότητα και τη φτώχεια, ότι μέσα σε 3, 4, 5 χρόνια, σε διάφορους τομείς, οι δαπάνες πρέπει να είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ πρέπει να φτάσουν το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπαμε, στην υγεία πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες. Άρα είχαμε ένα σχεδιασμό για 3-4 χρόνια. Είχαμε ένα σχεδιασμό για 3-4 χρόνια για την υγεία και για την παιδεία. Άρα, όταν η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά κρατάει τις κοινωνικές δαπάνες εκεί που ήταν, με το δικό μας προπολογισμό, τι σηματοδοτεί? Ότι το κοινωνικό κράτος είναι ok. Όπως είναι τώρα. Εμείς δεν έχουμε στόχο να ξοδεύουμε όπως ξοδεύουν οι μέσοι Ευρωπαίοι. Και λέω το οι μέσοι Ευρωπαίοι, έτσι, δεν λέω τη Γερμανία και τη Σουηδία. Λέω μια μέση ευρωπαϊκή χώρα πόσο ξοδεύει το κράτος, το δημόσιο, ως ποσοστό του ΑΕΠ για την παιδεία ή για την υγεία. Να μην φτάσουμε εκεί. Όταν δεν δίνεις τίποτα παραπάνω, θεωρείς ότι είμαστε ok. Και θεωρείς ότι όλα θα λυθούν μέσα από τη μείωση του φόρου. Άρα επιστρέφω λίγο στην ερώτηση του κύριου Σουρμελίδη για την ανάπτυξη. Στο συνηθισμένο δεξιό επιχείρημα που έχει αποτύχει στην Αμερική, έχει αποτύχει στη Χιλή, έχει αποτύχει στη Βρετανία και γι' αυτό έχουμε τις αντιδράσεις που έχουμε, ότι μόνο μειώνοντας τους φόρους θα αυξηθούν τα έσοδα, που δεν αυξάνονται, θα αυξηθεί η ανάπτυξη, θα αυξηθούν οι επενδύσεις και όλα θα γίνουν καλά. Άρα εμείς, αν ήμασταν εμείς, θα είχαμε συνεχίσει με τη στρατηγική να μειώσουμε το στόχο για το δημοσιονομικό πλεόνασμα και συγχρόνως θα είχαμε μια πιο ισορροπημένη πολιτική
και φοροελαφρύνσεων με διαφορετικό μείγμα, αυτό που συζητήσαμε πριν εδώ πέρα, αλλά και να φτάσουμε τις δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ στην υγεία και στην παιδεία. Εκτός αν θεωρεί ο ελληνικός λαός, αν θεωρούν ότι όπως είναι η παιδεία και η υγεία αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζονται πόρους. Μπορεί να είμαστε στο κάτω μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ωραία, να πάρω την ερώτηση από τον Νίκο εγώ τώρα. Να τη φάω την ερώτηση από τον Νίκο. Εσείς δηλαδή, με τη δική σας πολιτική και το δικό σας μείγμα, πιστεύετε ότι θα φέρνατε ανάπτυξη? Η χώρα, ακόμα και στην περίοδο που των παχιών αγελάδων, είχε και φεύγαν εταιρείες, και φεύγαν άνθρωποι, είναι και αυτό υποκριτικό που συζητιέται ότι ξαφνικά τώρα φεύγουν μόνο οι άνθρωποι με στην Κρήτη. Φεύγανε κεφάλαια, φεύγανε αποταμιεύσεις, γενικώς φεύγανε από τη χώρα. Είναι ένα πάγιο πρόβλημα της χώρας αυτή. Εσείς λοιπόν, ως αριστερά κιόλας, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία ότι δεν αγαπάτε τις επενδύσεις, δεν είστε φιλοεπενδυτικοί. Ότι έχουν αλλεργία στις επενδύσεις. Έχετε μια ρητορική που διώχνει τους επενδυτές, ότι δίνετε επιδόματα σε διάφορους από εδώ και από εκεί άχρηστους, ας πούμε. Θα φέρνατε το δικό σας μήγα, θα φέρει ανάπτυξη. Παραφεύγω λίγο από το προπολογισμό, που δεν είναι αναπτυξιακός, δεν έχει τίποτα μέσα, δηλαδή, που νομίζω ότι θα φέρει την ανάπτυξη. Όχι, ευχαρίστω. Και παράκληση, επειδή εμείς τα γνωρίζουμε, γιατί τα ψάχνουμε κάθε μέρα λίγο πιο απλά, Υπουργέ, λίγο πιο απλά, γιατί ο κόσμος δεν έχει διδακτορικό στα οικονομικά και δυσκολεύεται μερικές φορές. Ο οποίος προπολογισμός κατατέθηκε πριν από λίγο, το ξέρουμε. Μάλιστα. Και έχουμε η πραγματική εικόνα πλέον. Κοιτάξτε, η ανάπτυξη είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Δεν συμφωνώ ότι έχουμε αλλεργία στις επενδύσεις. Εγώ συνάντησα πάρα πολλά φανς και πάρα πολλούς επενδυτές στα 4,5 χρόνια. Δεν έβγαλα σπυράκια. Μια χαρά το αντιμετώπισα. Και για παράδειγμα, ένας μύθος. Τα φανς ποτέ δεν μου είπαν ότι είναι ψηλή η φορολογία στην Ελλάδα. Ξέρεις τι λέγανε? Τι σας έλεγαν? Λέγανε ότι θέλουμε σταθερό φορολογικό σύστημα. Mm-hmm. Σταθερό. Δηλαδή δεν θέλουμε να είναι μια κυβέρνηση και να έχει αυτού τους φόρους, να έρχεται και μια άλλη Μήπως κυβέρνηση. Πώς γι' αυτό να δεν άλλαξε τους 29 φόρους και, Νέα Δημοκρατία και για τη σταθερότητα? Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Σταϊκούρα. Και το λέγανε και όχι σε σχέση μόνο μια κυβέρνηση με την άλλη, γιατί είχαν συνηθίσει στην Ελλάδα και σε μία κυβέρνηση, όταν άλλαζε ο υπουργός, να αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Άρα το πρώτο θέμα είναι ότι δεν είναι το α και το ω για τις επενδύσεις η φορολογία. Η δική μας άποψη είναι ότι αυτό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα για να υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις είναι αυτό που ονομάζουμε η σοφή διαχείριση της γνώσης. Η γνώση για να μπορούμε να επενδύσουμε δεν είναι μόνο στην κυβέρνηση. Είναι στα οικονομικά επιμελητήρια, είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι στα συνδικάτα, στους συλλόγους βιομηχάνων. Και δεν υπάρχει στην Ελλάδα καθόλου μια στρατηγική όπου αυτή η σοφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρησιμοποιείται για να έχεις μια αναπτυξιακή στρατηγική. Εμείς δημιουργήσαμε μια αναπτυξιακή στρατηγική και αυτή την αναρτήσαμε στο site του Υπουργείου και το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό το Growth Strategy που διαβάζαμε. Και εσείς λέτε τους αγγλισμούς. Έχετε δίκιο. Και αναπτυξιακή στρατηγική. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάθε βράδυ το κάνει. Αυτό και το brain drain είναι. Είχε προτεραιότητες. Δηλαδή είπε τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε το επενδυτικό κλίμα. Τι πρέπει να κάνουμε για την αργοπορία του δικαστικού συστήματος, γιατί αυτό ενοχλεί τους επενδυτές. Mm-hmm. Θέλουν να ξέρουν ότι αν έχουν μια διαφωνία με το κράτος, με ένα άλλο επενδυτή, ότι δεν θα πάρει 20-30 χρόνια να τελεσγραφήσει αυτή η απόφαση. Και τρίτον, για τη δημόσια δίκηση, που ελπίζω να συζητήσουμε για τη δημόσια δίκηση. Γιατί η δημόσια δίκηση. Αλλά τώρα που περάσαν τροπολογίες στον ποινικό κώδικα που διευκολύνει, λέτε, φωνάζετε γιατί διευκολύνει, λέτε, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όχι, κάνετε λάθος. Εμείς περάσαμε. Το αλλάζετε λίγο, γιατί θέλω να πω κάτι για το δημόσιο τομέα. Ας επιστρέψουμε μετά σε αυτό. Το σημειώνω. Εμείς περάσαμε ακριβώς για να γίνονται αναδιορθώσεις του χρέους από τους τραπεζίτες να έχουν ενισχυμένη προστασία.
Το περάσαμε και αυτό θεωρούμε σωστό και αναπτυξιακό. Mm-hmm. Δεν κάναν αυτό η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε αυξημένη προστασία που θα αποφασίζει η ίδια η εταιρεία αν χρειάζεται ποινική δίωξη για όλο τον ειδών των δανείων. Uh-huh. Ουδεμία σχέση με την ανάπτυξη αυτό. Αυτό είναι να βοηθήσουμε ανθρώπους που κάναν την κουτσικέλα, συγγνώμη για την έκφραση, yeah. μου είπατε να είμαι πιο λαϊκός, στο παρελθόν, και δεν έχει ουδεμία σχέση με την ανάπτυξη. Σωστό ήταν να βοηθήσεις να γίνουν αναδιαρθώσεις, mm-hmm. γιατί ο κόσμος φοβότανε τις μηνύσεις, κακόβουλες πολλές φορές. Δεν είναι σωστό να δίνεις ασυλία σε τραπεζίτες, ούτε οι θεσμοί το ζητήσανε ποτέ. Διαβάσετε το άρθρο του Financial Times. Είναι ΣΥΡΙΖΑ όμως, Financial Times. Ναι, ναι, όπως είπε και ο Αλέξης, με το πρωί και το βράδυ ένα Financial Times στην Κοροτσέπη γυρνάμε για να μας δώσουν τη γραμμή. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και η δημόσια διοίκηση χρειάζεται και εξυγχρονισμό και να μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Αλλά γρήγορες αποφάσεις δεν είναι το ίδιο πράγμα που να βάζω τις δικούς μου όπου θέλουμε. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Εγώ σας θυμίζω ότι στο ΟΔΙΧ, ο ΟΔΙΧ είναι ένας οργανισμός που κοιτάει το δημόσιο χρέος. Εκεί ο διευθυντής ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν επιλογή του κυρίου Σαμαρά, που εγώ τον κράτησα. Τον κρατήσαμε για τρία χρόνια, μετά ήθελε να πάει στον ιδιωτικό τομέα, γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν πολύ άξιος. Δεν βάλαμε εμείς όλους τους φίλους μας, όπως έκανε ο κύριος Κικίλιας στην υγεία. Δεν το θεωρώ αναπτυξιακό αυτό. Αλλά επιμένω, αν θέλεις ανάπτυξη, θέλεις πολλά πράγματα. Πρέπει να είσαι όχι σαν το σκατζόχερο του Εσώπου που ξέρει ένα πράγμα, αλλά πρέπει να είσαι σαν την Αλεπού που ξέρει πολλά πράγματα. Χρειάζεται και στρατηγική για τα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρειάζεται περιφερειακή στρατηγική, χρειάζεται να μπορείς να ενώσεις την έρευνα, το πανεπιστήμια με τα τεχνολογικά πάρκα και με τις επιχειρήσεις, και αυτό χρειάζεται μια βρώμικη λέξη κατά τη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας. Προγραμματισμός. Χρειάζεται πρόγραμμα. Θέλει προγραμματισμό. Δεν είναι ότι αφαιρώ όλα τα εμπόδια οικολογικά του περιβάλλοντος, αρχαιολογίας και λέω εδώ είμαστε, ανοιχτοί είμαστε, ελάτε να επενδύσετε. Δεν είναι του σύγχρονου κράτους αυτό. Αυτό είναι για κράτη που δεν έχουν ούτε κοινωνικό ιστό, ούτε ιστορία, ούτε ξέρουν πού θέλουν να πάνε. Οι βασικές προτεραιότητες πού να επενδύσεις, πώς να επενδύσεις, είναι δουλειά όλης της κοινωνίας. Θα μου επιτρέψετε εδώ, συνάδελφοι, είπατε προγραμματισμός. Το γυρνάω λίγο στην πολιτική, γιατί δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Μέσα σε ένα μήνα η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη εβδομάδα είχε φέρει 3 νομοσχέδια. Είχανε πρόγραμμα, μπορεί να μην έχουν ένα πρόγραμμα που εσάς να σας καλύπτει πολιτικά, αλλά ήρθανε πάρα πολύ έτοιμοι, ενδεχομένως πολύ πιο έτοιμοι από εσάς όταν ήρθατε το 2015, Υπουργέ. Κοιτάξτε, ότι έχουν τη τεχνογνωσία του δημοσίου και του κράτους, την έχουν. Γι' αυτό ο κύριος Σιμίτης μας έλεγε εμάς ενοικιαστές. Γιατί έχουν αυτή την ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος. Και άρα γρήγορα μπορούν να κάνουν πράγματα. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία και το λέγαμε στις εκλογές ότι αν έρθουν τα πράγματα για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες θα είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Κάνανε ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο, ένα από αυτά που λέτε που φέρανε γρήγορα, που ήταν ένα περιτύλιγμα που λίγο είχε να κάνει με την ανάπτυξη, και στον πυρήνα ήταν αν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, ήταν οι επιχειρήσεις ή τα συνδικάτα, συγγνώμη, να μην μπορούν να πηγαίνουν στη διαιτησία. Δηλαδή, το Δουνουτού τους είπε μπράβο όμως. Δεν πέφτω από τα σύννεφα που τους είπε μπράβο. Κοιτάξτε, σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στο Eurogroup, το τελευταίο Eurogroup που ήμουν εγώ, που νομίζω δεν είναι δύσκολο να σας πείσω ότι δεν είναι και πυρήνα προοδευτικών σκέψεων. Είμαστε σίγουροι. Είναι λίγο πιο δεξί ακόμα και από το Financial Times. Γίνεται μια τεράστια συζήτηση γιατί υπάρχει ο Σαλβίνη
και ο Όρμπαν και το Brexit και Λεπέν και τι σχέση έχει αυτό με τη στασιμότητα των μισθών. Έχουμε 10-15 χρόνια που οι μισθοί είναι στάσιμοι. Όλος ο κόσμος δηλαδή, από την πανεπιστημιακή κοινότητα μέχρι το Eurogroup, ανησυχούν για τις κοινωνίες τους και τη ριζοσπαστικοποίηση προς την άκρα δεξιά αυτών των κοινωνιών, ακριβώς γιατί έχουμε χαμηλούς μισθούς, στάσιμους μισθούς και θέσεις εργασίας που δεν έχουν προοπτική. Και τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Είναι χτυπάς τις συλλογικές συμβάσεις και χτυπάς τη δυνατότητα των συνδικάτων να μπορούν να πάνε στη... Λένε. Άρα αυτό δεν είναι για τη συμπίεση των μισθών. Γιατί το κάνανε? Το κάνανε, λένε, για να μείνουν οι επιχειρήσεις ανοιχτές όταν έχουν πρόβλημα, ώστε να σφίξουν όλοι λίγο το ζωνάρι για να μην χάσουν τελείως τις δουλειές τους. Και να έχουμε χαμηλότερους μισθούς. Εντάξει, από το να κλείσει η επιχείρηση όμως, αυτή είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Χαμηλότερους μισθούς δεν είχαμε την κυβέρνηση αυτή. Είχαμε τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κοιτάξτε. Κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα εσείς λέτε ότι... Εγώ δεν λέω ότι, λέω την πραγματικότητα ποια ήταν. Μέχρι τώρα οι μισθοί έπεφταν. Εσείς λέτε δηλαδή ότι να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και να μην υπάρχουν το δικαίωμα να πας στη διαιτησία θα βοηθήσει, θα απαντήσει στο θέμα που είναι πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο θα έλεγα, τη στασιμότητα των μισθών, μισθοί που δεν αυξάνονται και στο μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα που έχουν όλες οι καπιταλιστικές οικονομίες τα τελευταία 20 χρόνια. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα? Ότι και σε προηγούμενες περιόδους του καπιταλισμού υπήρχε φτώχεια, υπήρχε ανεργία. Υπήρχε μια διαφορά όμως. Και η διαφορά ήταν ότι περίμενε ο κόσμος ότι για τα παιδιά τους θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ενώ τώρα πιστεύουν στις δυτικές κοινωνίες και στην Ελλάδα μέσα ότι και οι μισθοί θα είναι χειρότεροι για τα παιδιά μας και οι συντάξεις θα είναι χειρότεροι για τα παιδιά μας και τα εργατικά δικαιώματα θα είναι χειρότερα για τα παιδιά μας. Γι' αυτό γίνονται οι διαδηλώσεις στη Χιλή. Γι' αυτό η Elizabeth Warren και ο Bernie Sanders στην Αμερική σηκώνουν και πηγαίνουν προς τα αριστερά. Γιατί θέλουμε να αντιμετωπιστούν αυτό το πρόβλημα. Το ψυχολογικό σοκ αυτών των κοινωνιών που θεωρούν όχι μόνο ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά για τα παιδιά μας θα είναι χειρότερο. Ούτε και εσείς πείσατε όμως ότι έχετε όραμα. Να το κάνω εγώ την ερώτηση αυτή αλλιώς. Παρακαλώ. Το ίδιο ακριβώς. Αυτή είναι ακριβώς. Όταν ήρθατε το 90 περίπου από την Αγγλία στην Ελλάδα, ήρθατε σε μια Ελλάδα που όλοι ελπίζαν ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Υπήρχε μια δυναμική, υπήρχε μια αισιοδοξία. Μετά από 8 χρόνια μνημονίων και 2 χρόνια μιας μέτριας ανάπτυξης, είναι δυνατόν, έχει η ελληνική οικονομία μια δυναμική να ξαναμπεί σε μια τέτοια κατάσταση? Τι είναι καταδικασμένη σε αφάλω κύκλο υπερχρέωση και στασιμότητα? Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι ότι τα δύο κομμάτια του τρίπτυχου που κέρδισε στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, όχι την ασφάλεια, μπορούμε να το συζητήσουμε σαν διαφορετικό κεφάλαιο, αλλά αφού είμαστε στο οικονομικό σκέλος τώρα, η χαμηλότερη μισθή και επενδύσεις με τον τρόπο που το λένε έχει αποτύχει σε όλες τις δυτικές κοινωνίες τα 10 χρόνια πριν την κρίση, δηλαδή πριν το 2009 και τα 10 χρόνια μετά από την κρίση. Ποιος μισθός μειώθηκε, κύριε Τσακαλώτη, σήμερα, 3 μήνες μετά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος μισθός έχει μειωθεί? Να ξέχουμε ρεκόρ απολύσεων. Κοιτάξτε το. Να είμαστε λίγο πραγματιστές. Έχει μειωθεί κάποιος μισθός? Ίσα επέστρεψε ο μισθός της διαφοράς ηλικίας από τη τιμά που είχε ψηφιστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο υποκατώτατος μισθός καταργήθηκε. Εγώ ευχαρίστω θα την κάνω αυτή τη συζήτηση σε ένα χρόνο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, με 3 μήνες δεν μπορούμε να κρίνουμε, δεν έχουμε παρατηρήσει αυτό. Αλλά όταν κάνει αυτό για τις συλλογικές συμβάσεις, όταν κάνει αυτό για τη διαιτησία, όταν διαλύει το ΣΕΠΕ, όταν διαλύει δηλαδή τον οργανισμό που είναι να κοιτάξει για τα εργασιακά δικαιώματα και για την πληρωμή των εργαζομένων και των συνθήκων των εργαζομένων και το διαλύει σε ένα ολόκληρο σώμα που εμείς το αναβαθμίσαμε στα 4 χρόνια, νομίζω ότι δείχνεις κάποια κατεύθυνση. Ναι, εντάξει, δείχνεται. Εγώ δεν θέλω να γίνω κακό στις παρέες. Να σας πω όμως κάτι. Λειτουργούσε το ΣΕΠ, όπως λέτε, αναβαθμισμένο. Η μαύρη εργασία κυριαρχούσε. Οι μισθοί δεν ήταν αυτοί που ξέρατε ή αυτοί που βλέπουν και δεν πήγαν συλλογικές συμβάσεις.
Δεν υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις. Οι συλλογικές συμβάσεις, ο νόμος έγινε πριν από τα Χριστούγεννα του. Πριν φύγει η κυβέρνηση επί της ουσίας. Ότι αργήσατε πάρα πολύ αυτά πολύ σωστά που λέτε και συμφωνώ μαζί να τα κάνετε πράξη. Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός, όταν ανακοινώσετε τα μέτρα στο Ζάπιο, τα είδε ως προεκλογικά. Δεν συνειδητοποίησε ότι ερχόσαστε να τα εφαρμόσετε και ήταν ένα μεγάλο στοίχημα που χάθηκε τότε. Έπρεπε να γίνει τρεις μήνες νωρίτερα το Ζάπιο, ένα εξάμηνο. Ενδεχομένως. Ποιος το ξέρει αυτό. Αλλά νομίζω ο λόγος που χάσαμε είναι πιο πολύπλοκος από αυτό. Δεν νομίζω οι τρεις μήνες θα κάναν διαφορά, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι με τρεις μήνες διαφορά ίσως θα είχαμε πάει λίγο καλύτερα σε ευρωεκλογές από το 24 που πήραμε. Αλλά είχε ήδη δημιουργηθεί το αντισύριζα μπλοκ που δημιουργήθηκε από όλα τα κόμματα. Και από το Κινάλ και από το Κουκουέ και από το ΜΕΡΑ 25 με όλα τα κανάλια εναντίον μας. Υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά υπήρχε αυτό. Και με έναν κόσμο που έχει δίκιο. Και το 12 όμως τα κανάλια ήταν εναντίον σας. Με τα δικά μου λόγια να πω τι νομίζω ότι λέτε. Δεν θέλω βέβαια να βάζω λόγια στο στόμα σας. Αυτό που λέτε είναι ότι ο κόσμος δεν συγκρίνει μόνο πώς ήταν εκείνη τη στιγμή και πώς ήταν πριν, αλλά και πώς είναι και με τις ανάγκες. Και οι ανάγκες ήταν πολύ μεγάλες. Ο κόσμος δηλαδή αισθανόταν ότι είχε κουραστεί ο κόσμος. Το πρόγραμμα του Σταθάκη που φτιάχνει τώρα, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από όλα αυτά που αναφέρεται, θα έχει και φοροελαφρύνσεις της μεσαίας τάξης, θα είναι μια προτεραιότητα αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως θα έχουμε μια συνολική στρατηγική. Πρέπει να αναλύσουμε και ποιοι είναι, με μεγαλύτερο βάθος, ποια είναι αυτή η μεσαία τάξη. Γιατί η μεσαία τάξη μπορεί να την ορίσεις με το εισόδημα, με το πλούτο, με την πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά. Και μετά να δεις το σωστό μείγμα αντιμετώπισης αυτών των αναγκών που μόλις είπαμε, που δεν καλύπτονται αν γίνεται πιο πολύ από τους φόρους ή γίνεται από το κοινωνικό κράτος. Φαντάζομαι η απάντηση θα είναι ένα μείγμα πολιτικής σε αυτά τα θέματα. Υπουργέ. Σπύρο. Σε ό,τι αφορά τους υπερχρεωμένους, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, πόσο νομίζετε ότι θα ταλαιπωρεί ακόμα την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία? Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό ότι η υποχρέωση των οικοκυρνών είναι το μεγαλύτερο, και τα κόκκινα δάνεια που είναι το άλλη μεριά του ίδιου νομίσματος, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Και είναι αυτό ένα βαρύδι στη δυνατότητα του τραπεζών να δίνουν και καινούργια δάνεια και άρα στην ανάπτυξη. Και εκεί πρέπει να είμαστε πιο πολύ αλεπούδες από ότι να είμαστε σκατζόχεροι. Δεν υπάρχει μία απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Εμείς είχαμε 6, 7, 8 παρεμβάσεις για αυτό το θέμα. Άλλα δουλέψανε πιο γρήγορα, άλλα λιγότερο γρήγορα από ό,τι πιστεύουμε. Η κυβέρνηση ουσιαστικά θα παρουσιάσει πριν από τα Χριστούγεννα και τον Ηρακλή, που είναι η δική η στρατηγική που εμείς είχαμε συζητήσει με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Νομίζω είναι ένα πρόβλημα που θα μας ταλαιπωρήσει, αλλά είναι αντιμετωπίσιμο. Στον Ηρακλή θα μπει εγγύηση από το μαξιλάρι, Υπουργέ, τι βλέπετε? Συμφωνείτε σε αυτό? Καταρχάς η στρατηγική, δεν το έχουμε δει το νομοσχέδιο, ναι. Έτσι, οπότε είναι η επιφύλαξη. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα υπάρχει εγγύηση από το μαξιλάρι. Μάλιστα. Μία μικρή εγγύηση από το μαξιλάρι της τάξης του 3 δις, όπως το είχα σκεφτεί, είχε σκεφτεί η δικιά μου ομάδα στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν είναι παράλογο. Θα μπορούσε να βοηθήσει. Ναι, θα μπορούσε να βοηθήσει. Το μαξιλάρι, επειδή το ακούμε και το ξανακούμε και ήταν και η δική σας λύση για να μειωθεί το πρωτογενές πλεώνασμα, το ερώτημά μου είναι το εξής. Αυτό το μαξιλάρι, τα 32, 35, 37, δεν έχω καταλάβει. 36. Ωραία. Αυτά τα 36 δις, μπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να τα κάνει ό,τι νομίζει, ή πρέπει να μένουν εκεί κλειστά, ή πρέπει να δίνει εγγυήσεις και να παίρνει άδεια για όταν τα χρησιμοποιεί? Δεν μπορεί να το κάνει κοινωνική πολιτική αν αυτό με ρωτάτε. Τι το κάνει? Να το κάνει. Μπορεί να κάνεις απομείωση του χρέους, μπορεί να ανακυκλώσεις το χρέος, μπορεί να το με συζήτηση με τους θεσμούς να βοηθήσει τα κόκκινα δάνεια όπως είπαμε, αλλά ο βασικός στόχος
αυτού του μαξιλαριού, που δεν ήταν μόνο από τα υπερπλονάσματα που λέει η Νέα Δημοκρατία, ήταν και από λεφτά που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν να μπορέσει η Ελλάδα να ξαναβγεί στις αγορές. Mm-hmm. Και το αστείο είναι ότι αν διαβάσετε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το λέει καθαρά αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή στα πράγματα που λέει η Νέα Δημοκρατία τώρα, και όχι πριν από τις εκλογές, που λέει ότι βγήκαμε στις αγορές. Λέει βέβαια ότι ο κύριος Μητσοτάκης μάγεψε. Και με αρνητικά επιτόκια και τι ωραία που τα πάμε. Όλο το επενδυτικό κοινό. Το αφήνω αυτό για τα περί μαγείας. Επιπλέον από αυτό λέει ότι το μαξιλάρι και η αναδιάρθρωση του χρέους που κάναμε, ναι, που σημαίνει ότι έχουμε λιγότερες χρηματοοικονομικές ανάγκες. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε χρόνο πόσο πληρώνουμε για το χρέος από τον προϋπολογισμό είναι λιγότερες για τα επόμενα 10-15 χρόνια από Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία. Λέει, το λέει η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε ότι πολλοί Σιριζέοι με ρωτάνε και γιατί το αφήσατε. Γιατί του αφήσατε. Γιατί του αφήσατε. Αυτό που σα ρώτησα και εγώ από την αρχή. Η πρώτη μου απάντηση είναι ότι δεν είμαστε σαν τα μούτρα του. Ότι εμεί όταν. Δεν είμαστε σαν τα μούτρα του. Βάλτε το ένα σου πέρα. Όταν σχεδιάζουμε και για την Ελλάδα. Σχεδιάζαμε οποιοδήποτε ήταν η επόμενη κυβέρνηση να μπορεί να βγαίνει στις αγοράς, να έχει το μαξιλάρι, γιατί το χρέος είναι ακόμα μεγάλο και ανησυχούν οι αγορές. Και είχαμε πάρει το παράδειγμα της Πορτογαλίας που δημιούργησε και αυτή μαξιλάρι για να βγει και το λέω δεν είμαστε σαν τα μούτρα τους, γιατί αυτοί μας αφήσανε με άδεια ταμεία. Μας αφήσανε με... Βιαστήκατε κι εσείς, λένε όμως τότε, Υπουργέ. Βιαστήκατε να τους ρίξετε, λένε. Είχανε το καλοκαίρι ο κύριος, αυτό το είπα σήμερα στη Βουλή, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Τα έχουμε εδώ, τα σε μια παρέμβαση στη Βουλή είπα ότι το καλοκαίρι του 2004 ο κύριος Σαμαράς πήρε απόφαση ότι δεν κερδίζει τις εκλογές ό,τι και να γίνει. Το 2010 πήρε την απόφαση ότι δεν κερδίζει. Και γι' αυτό έκανε τον ασχηματισμό και έβαλε τον κύριο Ντινόπουλο και έδιωξε το χάρι, το Θεό χάρι. Γι' αυτό δεν έκλεισε την αξιολόγηση. Γι' αυτό. Για να σας βάλει σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας. Είχαμε άδεια ταμεία. Άρα εμείς, όταν ήρθαμε εμείς στην κυβέρνηση, δεν ήταν άδεια τα ταμεία, ήταν 9% τα επιτόκια. Είχαμε ένα πρόγραμμα που έλεγε μετά από ένα μήνα, ενώ τους είχε ρωτήσει η Κομισιόν αν θέλετε ένα μεγαλύτερη επέκταση, που το αρνηθήκανε. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε γιατί το αρνηθήκατε. Να το αρνηθήκανε. Και συγκρίνεται πώς αφήσαμε, τι μας αφήσανε και τι τους αφήσαμε. Και δεν απολογούμε γιατί τους αφήσαμε αυτό. Γιατί όταν είσαι και Υπουργός Οικονομικών και Πρωθυπουργός και Υπουργικό Συμβούλιο, δεν κάνεις πράγματα για να δυσκολέψεις την επόμενη κυβέρνηση. Κάνεις αυτό που είναι σωστό. Και εμείς θεωρούσαμε ότι ήταν σωστό η χώρα να βγει από το μνημόνιο, ή θεωρούσαμε σωστό η χώρα να μπορεί να πατήσει στα πόδια της, θεωρούσαμε σωστό να μπορεί να δανειστεί. Και όλα αυτά τα πετύχαμε. Είπατε ένα πράγμα δεν πετύχατε, να κάνετε το σωστό για να κερδίσετε τις εκλογές. Σε διάλειμμα, πότε θα πάω. Σας το χρεώνει ο ελληνικός λαός, να ξέρετε, κύριε Τσακαλώτη. Διότι ήρθε η Νέα Δημοκρατία και με την κατάσταση που περιγράφεται ως πολιτική και ως προοπτική των Ελλήνων πολιτών, δεν είναι τόσο ευχάριστα τα πράγματα. Καθόλου ευχάριστα τα πράγματα δεν είναι. Απλώς να σας πω ότι ένα κομμάτι του ελληνικού λαού μας εμπιστεύτηκε. Πήραμε 32%. Σας θυμίζω ότι ο Σάντσες που μόλις κέρδισε τις εκλογές της Ισπανίας πήρε λιγότερα από 30%. Θέλω να πω ότι ένας κόσμος κατάλαβε ότι πολεμάγαμε για τα δικά τους συμφέροντα, δεν πείσαμε έναν άλλον κόσμο και γι' αυτό πρέπει να απολογηθούμε, να το εξετάσουμε. Θα είναι πολλές οι αιτίες, δεν πρόκειται να είναι μία. Μία τη συζητήσαμε οι δυο μας ήδη με σχέση με τις ανάγκες που υπήρχαν, αλλά προφανώς θα υπάρχουν και άλλες αιτίες. Είπατε κάτι πολύ προκλητικό μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα παρακαλέσω. Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σιγά σιγά κλείνουμε τον κύκλο της οικονομίας και μπαίνουμε σιγά σιγά στην πολιτική. Επιστρέφουμε. Μπροστά για την επιχείρησή σου. Να έχεις τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Τώρα
μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση σε χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων και εξειδικευμένων συμβούλων. Μπες σήμερα στο eurobank.gr Business Checkup. Eurobank. Η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Στο Γαλαξία θα βρείτε προϊόντα Coleston και Velaflex μείον 50%. Προϊόντα Dove και Head & Shoulders 50% φθηνότερα. Baby Lino, Sensitive Οικονομικές Συσκευές.